Όμως, αν έρθεις χωρίς να τους το πεις, έτσι κι αλλιώς η διαδρομή είναι πολύ μικρή. Και το καρυλό είναι πολύ κοντά, δεν θα συμβεί τίποτα. Ναι, αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ξαναταξιδέψει μόνη. Και ειδικά τώρα με το πρόβλημα που έχω. Παιδιά, πραγματικά, αν θέλεις να πας, Ζωζέ, εγώ θα μπορούσα να σε καλύψω γιατί έχω σπίτι στο καρυλό. Μπορώ να σε πάω εγώ με το αμάξι, να σε αφήσω εκεί που θα μείνετε με το Μαρτίν και πριν επιστρέψετε, συναντιόμαστε και σε γυρίζω πίσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και μου αρέσει η ιδέα να πάμε ένα ταξιδάκι. Μαρτίν. Ναι. Θα έρθω μαζί σου. Μπάρμπαρα, Μπάρμπαρα. Υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να σου τα είχα πει από καιρό. Ήρθε η στιγμή να μάθεις την αλήθεια. Εμπρός αστυνομία. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Ωραία. Αν δεν έχει κανείς καμία αντίρρηση για αυτή την ένωση, με την ιδιότητά μου ως ιερέας αυτής της εκκλησίας και εις το όνομα του Κυρίου, σας ονομάζω σύζυγους. Όχι! Γιατί, Λεάντρο? Γιατί δεν μου είπες ότι είσαι ο μπαμπάς μου? Λεάντρο, πες μου τι συμβαίνει. Εξήγησέ μου. Εξήγησέ μου τι συμβαίνει εδώ. Θα σου εξηγήσω. Και εγώ θα σου εξηγήσω, μαμά. Τι συμβαίνει, τι έγινε? Πείτε μου τι συμβαίνει, σας παρακαλώ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Εσύ είσαι ενήμερος για αυτό που είπε? Πες μου, το ήξερες? Πες μου, το ήξερες αυτό? Ναι. Ναι, το ήξερα. Εγώ θέλω να κάνω μια καταγγελία για σωματική κακοποίηση. Πείτε μου το όνομα και τη διεύθυνση του σπιτιού σας. Θα σας πάρω. Ηρεμήστε και πείτε
μου, από πού μας παίρνετε? Το ήξερα. Το ήξερα, όμως δεν... Συγχώρασέ με, αγάπη μου. Καταλαβαίνεις πως πλήγωσες αυτό το κορίτσι και πλήγωσες και εμένα. Γιατί, Λεάντρο, γιατί δεν μου το είπες, γιατί δεν είπες τίποτα, γιατί δεν είπες για μένα. Παράτα με, παράτα με. Κάρμεν, Κάρμεν. Μαμά, μη με αφήνεις. Σε χρειάζομαι, μη με αφήνεις. Μπαμπά, σε συγχωρώ για ό,τι έκανες, αλλά μη με αφήσεις πάλι. Νομίζεις ότι είναι τρελό αυτό που αποφάσισα να κάνω? Πού θα πας ταξίδι με τον Μαρτίν? Σε ρωτάω να μου πεις γιατί είσαι φίλος μου. Νομίζω ότι μπορείς να με συμβουλεύσεις. Άκου, Ζωζέ, εγώ πιστεύω πως πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου. Γιατί αν κάτσεις να το σκεφτείς λογικά, δεν αξίζει το κόπο, κατάλαβες? Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι μου. Περίμενε με εδώ να πάω να φέρω το αμάξι του μπαμπά μου. Και θα φύγουμε, αμέσως. Εντάξει? Γκονζάλο. Ναι. Δεν θέλω να μπλέξεις σε φασαρίες εξαιτίας μου. Ζωζέ, εσύ είπες ότι είμαι φίλος σου. Μου αρέσει που σε βοηθάω και μου αρέσει να σε βλέπω καλά. Χαρούμενη που πας ταξίδι με το αγόρι σου. Θέλω να τον εμπιστευτείς τον Μαρτίν. Να χαλαρώσεις και να περάσεις καλά. Εξάλλου και εγώ θα πάω ταξίδι και θα περάσω πολύ καλά. Λοιπόν, περίμενε. Δεν θα αργήσω. Σε περιμένω. Τσάω. Μαμά, σε παρακαλώ, περίμενε με. Περίμενε με, μαμά. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ φταίω για όλα, σε παρακαλώ. Τίποτα. Ο μόνος που φταίει είναι ο μπαμπάς. Όχι, εγώ φταίω για όλα. Στο ζητώ σαν χάρη, άκουσε με, μαμά. Εγώ του ζήτησα να μην σου μιλήσει, μαμά. Εκείνος ήθελε να σου το πει. Πώς θα το ήξερες? Ναι, μαμά, το ήξερα. Και γιατί δεν μου είπες τίποτα? Συγχώρεσέ με, μαμά. Φοβήθηκα ότι μπορεί να μην πατρευτείτε. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Κατάλαβε με, κατάλαβε τον μπαμπά. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα, αγάπη μου. Είσαι μικρούλα. Ο μπαμπάς σου έπρεπε να μου πει την αλήθεια. Άσε με. Όχι, μαμά. Σε παρακαλώ. Εγώ φταίω για όλα. Ναι, Ζωζέ. Γεια σου, Μαρτίν. Αχ, πόσο χαίρομαι που με πήρες. Χαίρομαι πολύ που θα είμαστε μαζί δίπλα στη θάλασσα. Και εγώ πώς νομίζεις ότι είμαι? Πώς είσαι? Ξετρελαμένη, όσο ποτέ στη ζωή μου. Ομολόγω πως είμαι πολύ χαρούμενη αλλά και αγχωμένη. Δεν ξέρω, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Φοβάμαι λιγάκι, αλλά μου αρέσει. Δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα, αγάπη μου. Θα δεις πως όταν θα φτάσουμε στον προορισμό μας, θα περάσουμε πολύ καλά και θα τα ξεχάσεις όλα. Λοιπόν, σε περιμένω και σε αγαπάω πολύ. Πολύ, πολύ. Και εγώ σε αγαπάω πολύ. Λοιπόν, αν είσαι έτοιμη, ορμάμε στην περιπέτεια. Ναι, ας βιαστούμε όμως, γιατί ίσως το μετανιώσω. Πάμε λοιπόν. Α, και κάτι άλλο. Τι? Θα πάρω κι άλλη παρέα στο ταξίδι. Ποιον? Α, το πύλο! Έτοιμη για περιπέτεια. Ηρέμησε. Όλα αυτά είναι πολύ μπερδεμένα. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Ναι, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να σε χάσω. Αυτό με νοιάζει μόνο. Δεν θέλω να σε χάσω, μαμά. Ηρέμησε, Μπάρμπαρα, ηρέμησε. Ήρθε η μαμά. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Ηρέμησε. Πώς είναι δυνατόν να γίναν τόσα πολλά και εγώ να μην μάθω τίποτα? Αχ, νιώθω απέσια. Νομίζω ότι ανέβηκε η πίεσή μου. Αχ, Θεέ μου, την τροπή, την τροπή. Κυρία μου, να καλέσω ένα ασθενοφόρο. Όχι, πως σου ήρθε, πόσο ντρέπομαι. Θα γίνει πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Ινές, μεταξύ μας, εσύ υποψιαζόσουν κάτι, γνώριζες κάτι για όλα αυτά? Όχι. Καλά, ρώτησα. Δεν βλέπεις ότι είναι χάλια? Ναι. Κοιτάξτε, έπιασα την Ανθοδέσμη. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν φταίω εγώ για ό,τι έγινε. Ναι,
Εσύ φταίς για όσα έγιναν. Εμένα μη μου μιλάς έτσι. Μην τσακώνεστε. Φύλαξα καιρό αυτό το μυστικό γιατί δεν ήθελα να δημιουργηθεί αυτή η φασαρία. Ναι, παιδί μου, ηρέμησε. Δηλαδή, εσύ δεν μ' αγαπάς καθόλου, μαμά. Μπάρμπαρα, σύντομα θα μιλήσουμε. Σε παρακαλώ, θα μιλήσουμε σύντομα. Δώσε μου χρόνο. Κύριε. Όχι τώρα, όχι. Σε παρακαλώ. Γκουίντο, Γκουίντο, μήπως είδες τα κλειδιά του αμαξιού? Τι? Τα κλειδιά του αμαξιού του μπαμπά με ένα μεγάλο μπρελόκ. Τα βρήκες? Ποια? Ξύπνα επιτέλους, τα κλειδιά του μπαμπά μου σου λέω. Ψάχνει όλο τον κόσμο, τα είδες? Πού να τα δω, πού να ξέρω ποια είναι τα κλειδιά του μπαμπά σου? Μη μου μιλάς για αμάξι, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ξαναμπω σε αμάξι. Τότε ξέρω τι έχει γίνει. Έπαθες, δεν χαίρεσαι? Ναι, φυσικά και χαίρομαι. Απλώς όλα αυτά μου φαίνονται πολύ τρελά και φοβάμαι λιγάκι. Δεν ξέρω, δεν έφερα ρούχα, δεν έφερα χρήματα. Θα πεθάνω από το κρύο. Ξέρεις κάτι, Ζωζέ? Εγώ έχω φέρει μερικά χρήματα μαζί μου. Μπορούμε να πάμε σε ένα μαγαζί ή να σου πάρω μερικά ρούχα. Θέλω να είσαι καλά, να είσαι χαρούμενη. Μη μου στεναχωριέσαι. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά για μένα? Αχ, στάσου! Πρόσεχε. Ναι. Εμπρός. Εσύ έκλεψες το αμάξι? Τι πράγμα? Έλα, Γκονζάλο, μην κάνεις το χασό. Ο μπαμπάς ψάχνει το αμάξι. Τι να του πω? Α, πες του ότι θα το έχεις σε 2-3 μέρες. Πλάκα κάνεις, Γκονζάλο. Πού είσαι? Είμαι στο δρόμο. Πάω στο Καριλό με τη Ζωζέ. Όπου θα συναντήσει τον Μαρτίν. Τι? Ο αδελφός ήταν? Ναι. Τι συνέβη? Τίποτα. Όλα καλά. Πού είχαμε μείνει? Τι σου είπε? Ποιος? Ο Βασίλης, ο αδελφός σου ηλίθιε. Τι σου είπε? Εκείνος πήρε τα μάξι. Όχι. Κάτι ετοιμαζόταν να μου πει, αλλά δεν είχε καλό σήμα. Πάντως δεν νομίζω ότι το πήρε εκείνος. Έφτασα στο σπίτι. Θα πάω να ερευνήσω. Μαμά, ηρέμησε, σε παρακαλώ, άκουσε με, ναι. Ο μπαμπάς αρρώστησε γιατί δεν μπορούσε να σου πει αυτό το μυστικό. Ήταν ξαφνικό για εκείνο. Όπως και για σένα. Έλα, μαμά, ηρέμησε. Ήταν πολύ χαρούμενος που θα παντρευόσασταν, ξέρεις. Μην τα βάζεις μαζί του. Εκείνος δεν φταίει σε τίποτα. Τι θα κάνω, παιδί μου? Τι θα κάνω? Ζούσα τόσο καιρό με έναν άντρα που δεν ήξερα ότι είχε διπλή ζωή. Όχι, μαμά, δεν είναι έτσι. Περίμενε. Ναι, έτσι είναι, γιατί μπορεί να συνέβη πριν με γνωρίσει. Αλλά δεν είχε το δικαίωμα να μου κρύψει ένα τόσο σοβαρό μυστικό. Και μπορεί να του είπες να μην μου μιλήσει, όμως έπρεπε να μου το πει. Γιατί δεν με εμπιστεύτηκε? Όχι. Εγώ τον εμπιστεύτηκα από την πρώτη μέρα. Μαμά, δεν φταίει εκείνος. Σε παρακαλώ, μαμά, δεν μου αρέσει να σε βλέπω έτσι. Δεν φταίει εσύ, παιδί μου, δεν φταίει εσύ. Αυτό είναι που με εκνευρίζει. Γιατί να σε ανακατέψει και εσένα? Γιατί σε ανακάτεψε? Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ανακάτεψε. Μα δεν ήθελε. Κάρμεν. Σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω. Όλα αυτά είναι ένας εφιάλτης. Ένας εφιάλτης που θα τελειώσει. Άσε με να σου εξηγήσω, θα καταλάβεις. Σε παρακαλώ. Είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Εμείς οι δύο δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Τελειώσαμε. Ό,τι είχαμε, εμείς οι δύο τελείωσε. Όχι. Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν. Ηρέμησε, παιδί μου. Πάτη. Δεν είναι δυνατόν. Πάτη. Γεια σας. Ποιον ψάχνετε? Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα. Ακούστε, λάβαμε μια ανώνυμη καταγγελία για κακοποίηση. Α, κακοποίηση εδώ? Όχι, σίγουρα κάποιο λάθος θα έγινε, δεν μπορεί. Η τηλεφωνήτρια του κέντρου με ενημέρωσε ότι η κλήση έγινε από αυτή τη διεύθυνση. Α, αδύνατον. Δεν γίνεται. Μάλλον κάποιος ανισόρροπος γείτονας θα υπέκλεψε τη γραμμή και κάνει κακόγουστα τηλεφωνήματα. Αυτό θα είναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει, ξεχάστε το. Εγώ ζω εδώ με την κόρη μου, γι' αυτό αποκλείεται να το έκανε εκείνη. Πάντως, σας συγχαίρω που κάνετε το καθήκον σας. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Μπορείτε να πηγαίνετε. Στο καλό.
Καλημέρα, κυρία. Γεια σας, το καλό, ναι. Θα σου αρέσει εδώ. Θα γνωρίσεις την παραλία. Πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να πάρουμε το φίλο και να πάμε να γνωρίσουμε την παραλία. Μα δεν θα πάμε να βρούμε το Μαρτίν? Μετά θα πάμε να βρούμε το Μαρτίν. Τώρα θα πάμε να φάμε κάτι μαζί και μετά θα πάμε μια βόλτα με το τζιπ. Μια βόλτα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου. Όσο πιο πολύ καθυστερείς, τόσο το χειρότερο. Ναι, το ξέρω. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ναι, σωστά. Άσε που θα σου φύγει ένα βάρος, θα δεις. Θα ηρεμήσεις. Έλα. Αυτό δεν το νομίζω όμως. Πρέπει να το κάνω. Ναι. Ευχαριστώ. Ας προσευχηθούμε. Ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά. Ήρθαμε να τη δούμε γιατί τελικά δεν ήρθε στο γάμο. Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε, γιατί μας είχε πει ότι θα ερχόταν, αλλά δεν έγινε. Μα σας είπα, του φερήνε σπίτι. Είχα την εντύπωση ότι είναι μαζί σας. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνει παρεξήγηση. Δεν ξέρεις που μπορεί να είναι τώρα. Στο σχολείο της πιστεύω, δεν ξέρω. Μην ανησυχείτε. Πείτε μου πώς ήταν ο γάμος. Καλά, μην θέλετε αν δεν μου τα πείτε όλα, έτσι. Ένα λεπτό, περιμένετε. Ναι. Γεια σου, μαμά. Σε πήρα για να σου πω ότι οι γονείς του Μαρτίν με κάλεσαν να περάσω μαζί τους το Σαββατοκύριακο. Ναι, πού? Στην εξοχή. Καλά, έλα πρώτα σπίτι και θα το συζητήσουμε. Ξέρεις, μαμά, έχω ήδη φύγει. Έφυγες χωρίς να μου το πεις? Μήπως έχεις τρελαθεί? Δεν σου είπα τίποτα γιατί ήξερα ότι θα αναστατωνώσουν. Θα μείνω μερικές μέρες στο Mar de Plata. Αυτό πήρα να σου πω, μαμά, σε αγαπάω. Είπες ψέματα? Ναι. Δεν γινόταν αλλιώς. Τι συνέβη? Πήγε στο Mar de Plata με τους γονείς του Μαρτίν. Τι έκανε, λέει? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ νομίζω πως κάτι κατάλαβα. Ματίας, πού πας? Αντωνέλα, άνοιξε την πόρτα. Έλα, Αντωνέλα. Έλα, θα με κάνεις να χάσω την υπομονή μου. Άκουσες? Γιατί είσαι τόσο ταραγμένη? Εσύ φώναξες την αστυνομία, ε? Όχι, στορκίζομαι πως εγώ δεν φώναξα κανέναν. Μου λες ψέματα. Δεν θέλω άλλα ψέματα. Δεν αντέχω να μου λες ψέματα. Κατάλαβες? Ναι. Είδες τι έκανες με το πείσμα σου, είδες? Με κάνεις και θυμώνω και νευριάζω πάρα πολύ. Κι εγώ μπορώ να πάρω την αστυνομία και να βάλω πάλι τη μαμά σου στη φυλακή όπως την έβγαλα. Το κατάλαβες? Όχι, σε παρακαλώ, μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Ποιο? Μπορώ να κάνω αυτό και πολλά άλλα. Όμως ξέρεις κάτι, η μαμά σου τη βαρέθηκα. Τη βαρέθηκα, σου λέω. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος θα διασκεδάζω με τον αδερφό σου. Σωστά. Με τον Φακουντίτο. Μην το βάλεις με τον αδερφό μου για αυτό που σου έκανα, σε παρακαλώ. Όχι με τον αδερφό μου, σε κετεύω. Άργησες πολύ, αγάπη μου. Με έκανες και θύμωσα πολύ. Γι' αυτό ετοιμάσου να υποστείς τις συνέπειες τώρα. Όχι, σε παρακαλώ. Κι εγώ που νόμιζα ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στη τηλεόραση. Τι περίεργο, τι απίστευτος γάμος. Πάντα στον ηφικό που είχε βάλει. Μαμά, ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη και εσύ γελάς συνέχεια. Ναι, καημένη Πάτη. Καημένη Κάρμεν, ήταν τρομερό. Μαμά, μήπως πρέπει να πας να μιλήσεις στην Κάρμεν? Πρέπει να είσαι ευτυχισμένη τώρα. Ο Λεάντρο δεν παντρεύτηκε. Αχάριστη. Αχ, είσαι πολύ αχάριστη, Μπιανκίτα. Εκείνοι σε βοήθησαν, σε εμπιστεύτηκαν. Μη μιλάς εσύ. Ο δρόμος είναι ελεύθερος για να κατακτήσεις το. Όχι, μην τολμήσεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Σταμάτα. Οι καλοσύνες μας έλειπαν. Θα θερήσεις ό,τι έσπηρες. Μαμά. Μαμά, τι έπαθες? Τίποτα. Είμαι πολύ χάλια. Στεναχωρέθηκα με αυτό που συνέβη στην Καρμενσίτα. Αγάπη μου, έχεις δίκιο. Πρέπει να πάω να τη βοηθήσω. Πού να είναι τώρα, άραγε?
Σίγουρα θα είναι στο σπίτι της, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει όρεξη να δεχτεί επισκέψεις. Λες, τότε δεν θα πάω. Τάμι, Τάμι, το έμαθες? Τι πράγμα? Τι πράγμα, μη μου πεις τώρα ότι δεν έμαθες αυτό που συνέβη στο γάμο της Κάρμεν και του Λεάντρο. Όχι, όχι, και ειλικρινά δεν με νοιάζει. Α, χρυσό μου, εσύ είσαι. Πόσο διαφορετική είσαι, πόσο άλλαξες, τι ωραίο σταυρός. Μου αρέσει, πόσο άλλαξε. Περίεργη είναι, δεν σου φαίνεται? Οι σκηνές λωτυπίας είχαν μια βάση. Ήθελες να με πείσεις ότι είμαι τρελή, αλλά τελικά είχα δίκιο. Ποτέ δεν είπα ότι είσαι τρελή, ναι, Κάρμεν, σε παρακαλώ. Ναι, όλη την ώρα μου έλεγες ότι σε τρέλαινα με τις ερωτήσεις μου, ότι δεν σ' άφηνα να αναπνεύσεις. Τι γίνεται, μου λες, μία με τη μία, μία με την άλλη. Κοιτάξτε, αναγνωρίζω ότι δεν φέρθηκα καλά. Καταλαβαίνω, σε παρακαλώ. Αναγνώρισε την κόρη σου, αναγνώρισε την. Μην το παίζεις θύμα σε μένα σε τώρα. Σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω, θα στα πω όλα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Εκεί που έλεγες ότι με τη Φρανσέσκα δεν είχατε τίποτα σοβαρό, τώρα είσαι ο πατέρας του παιδιού της. Ακόμα και τώρα επιμένω ότι δεν είχαμε κάτι σοβαρό, γιατί ποτέ δεν ένιωσα κάτι για εκείνη. Μα είσαι ο πατέρας της Μπάρμπαρα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ναι, όμως τώρα το έμαθα, αγάπη μου, ηρέμησε. Καταλαβαίνω πως αυτό είναι τρομερό για σένα. Το ξέρω, το δεν ξέρω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Μπορώ να φανταστώ, γιατί σε αγαπάω. Σε αγαπάω μόνη μου την ψυχή. Σε αγαπάω και πεθαίνω που σε βλέπω μια να κλαις. Μη μου μιλάς έτσι τώρα. Κάνε τη ζωή σου που εδώ που τα λέμε. Την κάνεις εδώ και καιρό, όμως τώρα δεν είναι ανάγκη να λες ψέματα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Τι θες να πεις? Αυτό. Ότι δεν με νοιάζει τίποτα από όσα έχεις να μου πεις. Δεν σε εμπιστεύομαι πια. Πάει, τελειώσαμε, Λεάντρο. Θα φύγεις εσύ ή να φύγω εγώ? Μπάρμπαρα, μαμά. Ηρέμησε, αγάπη μου, ηρέμησε. Η Αντωνέλα κατάλαβε ότι δεν μπορεί να παίξει μαζί μας. Πρέπει να μάθω τι θες να κάνεις. Δεν εμπιστεύεσαι τη μαμά? Σε εμπιστεύομαι, όμως άλλο είναι το θέμα. Τι? Τα πράγματα μπερδεύονται όλο και πιο πολύ. Θέλω να με ενημερώσεις. Έλα, ηρέμησε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνουμε ήρεμοι, ναι. Πρέπει να περιμένουμε το Λεάντρο και αυτό θα είναι σαν ένα παιχνίδι στρατηγικής και ήδη πλησιάζουμε στην νίκη. Είσαι βέβαιη? Απολύτως βέβαιη. Αχ, Μπάρμπαρα. Αχ, Μπάρμπαρα, τι καλή που ήσουν. Τι ηθοποιός. Εκείνη η κραυγή στην εκκλησία. Αυτό το κλάμα. Μέχρι κι εγώ κάποια στιγμή συγκινήθηκα. Το πίστεψα. Σε πίστεψα. Α, θριάμβευσες, αγάπη μου, θριάμβευσες. Υπέροχα. Α, ο Λεάντρο αυτή τη στιγμή θα είναι απολύτως βέβαιος ότι είσαι κόρη του. Πιστεύεις ότι δεν υποψιάζεται τίποτα? Τίποτα, σου λέω. Μάλιστα, σε λίγο ξεκινάει άλλη παρτίδα παιχνιδιού. Δηλαδή? Πιστεύω πως πρέπει να γίνει μια τρυφερή συνάντηση. Πώς να την πω? Συγκλονιστική. Με την αδελφή σου, την Πάτη. Ονειρευόμουν τόσο πολύ μια οικογένεια. Και τελικά εγώ φταίω που την κατέστρεψα, γιαγιά. Όχι, Πάτη, αγάπη μου, μην το λες αυτό, όχι. Αυτά είναι θέματα ενηλίκων. Όλοι μας εκπλαγήκαμε φυσικά. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί? Ακόμα κι εγώ που είμαι η μαμά του Λεάντρου δεν ήξερα τίποτα. Εσύ όμως δεν πρέπει να νιώθεις ένοχη, ναι? Ναι, γιαγιά, εγώ φταίω για όλα. Γιατί εγώ ζήτησα από τον μπαμπά να μην αποκαλύψει το μυστικό. Και τελικά κατέστρεψε το γάμο τους. Δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου ποτέ για αυτό που έκανα. Όχι, όχι, έλα, έλα, κουκλίτσα μου, έλα, αγάπη μου, ηρέμησε, μην το λες αυτό. Γιατί πέρα από τι συνέβη στους γονείς σου, θα σε αγαπάνε πάντα, μη στεναχωριέσαι. Εκείνοι πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν όλα μόνοι τους, κατάλαβες? Όχι, η μαμά είναι πολύ θυμωμένη. Θα χωρίσουν για πάντα, είμαι βέβαιη. Όχι, μην το λες αυτό. Οι πληγές είναι πρόσφατες ακόμα. Χρειάζεται χρόνος για να επουλωθούν. Χρειάζεται υπομονή, αυτό μόνο. Σήμερα, Πάτη, είναι μια μέρα από εκείνες που σκοτεινιάζει ο ουρανός. Βρέχει, κάνει κρύο, πέφτουν κεραυνοί. Και την επόμενη μέρα τι συμβαίνει, Πάτη? Ο ήλιος βγαίνει λαμπερός και ο ουρανός είναι γαλάζιος. Πάτη! Αχ, σολκαλί μου! Δεν ξέρεις πόσο χάλια είμαι. Καταλαβαίνω. Δεν φτάνει αυτό που έπαθες, έχουμε και τη Ζωζέ. Τι συνέβη στη Ζωζέ? Α, δεν ξέρεις τίποτα? Όχι. Πήγε με το Μαρτέ στο Μάρ ντε Πλάτα. Α, ναι, δεν συγγνώμη που ανακατεύομαι, αλλά εννοείς ότι είναι με τους γονείς του? Όχι. Η Ζωζέ το έσκασε από το σπίτι. Πες μου αμέσως που είναι η αδελφή μου. Δεν ξέρω, Μάτι, δεν ξέρω. Μην κάνεις το χαζό, Μπρούνο. Μην κάνεις πλάτες στον αδελφό σου. Η Ζωζεφίνα είπε στη μαμά ότι πάει ταξίδι με τους γονείς του Μαρτίν.
Και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχει Μαρτίν. Ματίας, τι να πω. Εγώ ξέρω για τον Μαρτίν. Ο Μαρτίν. Μίλα, τι έπαθες, μην τραυλίζεις, μίλα επιτέλους, μίλα. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι κιόλας. Πώς να μην τρελαίνομαι, αφού δεν μου λες τίποτα, Μπρουνό, έλα, μίλα. Καλά, άκου. Εξαφανίστηκε το αμάξι του μπαμπά. Τον πήρα και ο Γκονσάλο είπε την αλήθεια. Δηλαδή τι? Πως έφυγε με τη Ζωζέ. Αυτό. Δεν το πιστεύω. Ο αδελφός σου έχει τρελαθεί τελείως. Τι έπαθε? Είσαι, Μπάρμπαρα. Προσπαθώ. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να το δεχτώ αυτό. Να μάθω έτσι απότομα ποιος είναι ο μπαμπάς μου. Πρέπει να είναι περίεργο. Έτσι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Τι συμβαίνει με την Αντωνέλα? Η Αντωνέλα κάτι έχει. Μπαίνει, βγαίνει. Δεν τη βλέπουμε και πολύ. Και όταν τη βλέπουμε φωνάζει. Καλύτερα που δεν είναι στα πόδια μας τώρα. Σιγά. Κάνεις λες και σε δέρνω. Το παίζεις δυνατή σε όλους και δες τώρα τρέμεις. Τι συμβαίνει, Φρανσέσκα, τι θέλεις? Ήρθα να σου πω κάτι που ξέρω ότι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μήπως θα ήθελες να μάθεις τι συμβαίνει στο Φακούντο τώρα? Γεια, είμαι η Ταμάρα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας μιλήσω. Αφήστε μου μήνυμα. Γεια σου, Τάμι, ο Φάντο είμαι. Άκου, πρέπει να μιλήσουμε έστω για 5 λεπτά. Εσύ και εγώ μόνοι. Σε περιμένω στον παραπέναντι από την πλατεία. Γεια σου, γεια. Τι έπαθες και είσαι βιαστικός? Να περάσω, παρακαλώ. Πού πας? Τι θέλετε, τι, το πορτοφόλι μου, το κινητό, τι θέλετε? Όχι, μόνο σένα θέλω. Φρανσέσκα, σου ζήτησα να μην ανακατέψει το Φακούντο. Τι έκανες? Τίποτα σοβαρό. Μην ανησυχείς. Σίγουρο ο αδερφός σου είναι δυνατός. Μπορεί να αμυνθεί. Ή όχι. Σε περιμένω στον μπαρ απέναντι από την πλατεία. Γεια. Hey, τι ύφος είναι αυτό? Τι συνέβη? Όχι, όχι, τίποτα. Να, κάποιος με πήρε τηλέφωνο και δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω. Κάποιος? Πολύ μυστήρια έγινες ξαφνικά. Πες μου, είναι κάποιος ή κάποια? Είναι η Πάτη. Η Πάτη που μου τηλεφωνεί όλη την ώρα και δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί προβληματίζεσαι? Άντε, τηλεφώνησέ της. Μην ξεχνάς ότι με πρόδωσε, Βίνη. Όπως ο Φακούντο. Α, κοίτα. Τάμι, μη μας διώξεις, πρέπει να σου πούμε κάτι. Σε παρακαλώ, με είναι σημαντικό. Πείτε μου τι συμβαίνει. Η Ζωζεφίνα το έσκασε από το σπίτι.
με τον Μαρτίν. Σοβαρά? Πάτη, πρέπει να μιλήσουμε. Όμως τώρα δεν μπορώ. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε. Τα λέμε μετά. Ναι. Αυτό είναι τρελό. Το ξέρω. Θα τα καταφέρεις, έλα. Όχι, πώς θα οδηγήσω αφού είμαι τυφλή. Χωρίς να σε εμπιστέψουμε. Χέρια στο τιμόνι. Όχι, δεν θα μπορέσω. Ναι. Πώς το φαντάζεσαι? Ποιον εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. Το Μαρτίν. Ρωτάω πώς τον φαντάζεσαι. Α, δεν περίμενα να με ρωτήσεις κάτι τέτοιο. Γιατί? Αν σε ενοχλεί, ας αλλάξουμε θέμα. Δεν χρειάζεται να... Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά, πώς να σου το πω, από τη μέρα που τον γνώρισα, αυτό σκέφτομαι κι εγώ συνέχεια. Τον φαντάζομαι ψηλό όπως εσύ. Ξανθώ με ανοιχτά μάτια. Ανοιχτά μάτια. Μάτια σαν τα δικά μου. Θυμάσαι το χρώμα των ματιών μου? Πώς είναι δυνατόν να μην τα θυμάμαι, Γκονσάλο? Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πως αυτός ο Μαρτίν που έχω στο μυαλό μου δεν μοιάζει με κανένα. Ηρέμησε λιγάκι, Γκουίντο, ηρέμησε. Δεν θα ηρεμήσω, Μπρούνο. Όλο χάρες κάνω σε σένα και τον αδερφό σου και μου φέρεστε σαν να είμαι ηλίθιος. Πες μου, που είναι η Ζωζεφίνα και ο Γκονζάλο? Τι να πω, δεν ξέρω. Θα τον καλύψεις και σε αυτό? Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη αυτό που κάνει και εσύ είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Σύνελθε, Μπρούνο, σύνελθε. Πες μου που είναι, πες μου, σε παρακαλώ. Άγκου, Γκουίντο, δεν έχω τίποτα να σου πω. Μάλιστα, θα σου επαναλάβω ότι ανάμεσα σε σένα και τον αδερφό μου πάντα θα επιλέγω τον αδερφό μου. Γι' αυτό παράτα με και άσε με ήσυχο. Οκ? Είμαι έτοιμη. Εντάξει. Πάμε στο ξενοδοχείο. Άντε, επιτέλους. Θα σε πάω. Θέλω πολύ να συναντήσω τον Μαρτίν. Έλα, πάμε. Ναι, πάμε. Πάμε. Έλα. Έχεις μήνυμα. Όλα καλά, είμαι στο Καριλό. Θα σε πάρω αργότερα, Γκονζάλο. Άσε με να σου εξηγήσω. Σε παρακαλώ, άσε με. Στο είπα, αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα πια μεταξύ μας. Άσε με. Σ' αγαπάω, Κάρμεν. Είσαι η μόνη γυναίκα. Κι εγώ σ' αγάπησα. Έτσι. Ναι. Σ' αγάπησα πολύ, σε σεβάστηκα, σε θαύμασα. Στα έδωσα όλα. Σε αγάπησα με όλο μου το είναι. Φυσικά. Και κοίτα εσύ πως μου το ανταπέδωσες με ψέματα, με ένα σωρό ψέματα. Και εγώ δεν το αξίζω αυτό. Φυσικά δεν το αξίζεις. Σου ζητάω συγγνώμη, αγάπη μου. Φέρθηκα ανόητα, υποσχέθηκα στην Πάτη. Μην ανακατεύεις την Πάτη, μην το κάνεις. Σε παρακαλώ, την ανακατεύω, γιατί όλοι είμαστε πια ένα.
Είμαστε μια οικογένεια. Πρέπει να παλέψουμε για αυτή την οικογένεια. Δυσκολευτήκαμε τόσο πολύ να είμαστε μαζί, αγάπη μου. Ας παλέψουμε γι' αυτό. Εγώ σε αγαπάω. Κάρμεν, αρνούμε να δεχτώ ότι θα χωρίσουμε για μια βλακεία. Σε παρακαλώ. Σε αγαπάω, Κάρμεν. Μη φύγεις. Όλα τελειώσαν πια. Θα μαζέψεις τα πράγματά σου ή θα φύγω εγώ? Με τη Φραντσέσκα δεν ήταν σοβαρό. Τη γνώρισα πριν πολύ Παρέθηκα καιρό. Να σε ακούω, Λεάνδρο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Άκουσέ με. Εντάξει, εντάξει. Το σπίτι είναι δικό σου. Και των παιδιών μου. Θα φύγω εγώ. Θα φύγω. Ωραία. Μάτι, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ. Αυτό που θέλω να σου πω... Όχι, Στάσου. Σου ζήτησα να μιλήσουμε μόνοι, γιατί θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Έμαθα όλη την αλήθεια τελικά. Ξέρω πως με σένα και τον Γκονζάλο δεν τρέχει τίποτα. Και συγγνώμη για τη σκηνή ζηλοτυπίας. Θέλω να είμαστε και πάλι μαζί, όπως παλιά. Μα... Περίμενε. Άκου, ο Γκονζάλο ήρθε και μου είπε την αλήθεια για όλα. Γιατί ο μόνος που φταίει, που πήρε τη Ζωζεφίνα, είμαι εγώ. Εγώ τον πίεσα να μου πει όλη την αλήθεια. Ακουμάτι, ειλικρινά δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ξέρω. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Που δεν σε άκουσα και που σου επιτέθηκα. Σε αγαπάω, Πάτη. Σε ευχαριστώ, Μάτι. Το θέλω πολύ να είμαστε μαζί. Όμως τώρα δεν μπορώ. Το σπίτι μου είναι μια κόλαση. Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, αν θες, τα λέμε άλλη φορά, εντάξει? Ναι, ναι, καλύτερα έτσι. Ωραία, θες να σε συνοδέψω? Ευχαρίστως. Είναι κρίμα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Βλέπεις, αν ήσασταν πιο συνεργάσιμοι, εσύ και ο αδερφός σου, θα περνούσατε καλύτερα. Τι έπαθες? Φρανσέσκα, δεν νιώθω καθόλου καλά. Νομίζω ότι... Μη μου πέσεις εμένα θέατρο, Αντωνέλα. Αλήθεια, Φρανσέσκα, δεν είμαι καλά. Νομίζω ότι θα... Κακάτσε, σε προειδοποιώ πως αν λιποθυμήσεις, δεν θα έρθει κανένας γαλάζιος πρίγκιπας να σε σώσει. Κατανοητό? Λοιπόν, πώς σου φάνηκε? Τι έπαθες, αγάπη μου? Δεν ακούς τι σου λέω. Μπάρμπαρα, μήπως άκουσες? Άσε, μη μου δίνεις σημασία. Το ξέρεις ότι μου αρέσεις πολύ. Κοίτα με όταν σου μιλάω. Θέλω να σου πω κάτι. Ζηλεύω που νοιάζεσαι τόσο πολύ για την Αντωνέλα. Σε θέλω μόνο για μένα. Το μυαλό σου είναι ανακατεμένο, όχι το στομάχι σου. Μη μου λες ψέματα. Μη μου λες ψέματα. Σοβαρά, Φρανσέσκα? Θέλω να κάνω με το... Σοκόρο θα πάρεις τον Χωακίν? Ναι. Δεν θέλω να βλέπει, ούτε να ακούει τίποτα. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό. Θα φύγω χωρίς να κάνω καμία φασαρία. Λες και έχεις το δικαίωμα να κάνεις φασαρία και από πάνω. Έλα, μικρό μου. Τα λέμε σύντομα, ναι? Μπαμπά, θα έβγεις? Για το καλό μας, αγάπη μου, το συζητήσαμε με τη μαμά και... Όχι, μαμά. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να συμβεί αυτό. Δεν το επιτρέπω. Εκείνος φταίει, όχι εγώ. Μα εσύ μου υποσχέθηκες ότι θα γίνουμε μια οικογένεια, μαμά. Μην τον αφήσεις να φύγει. Το αποφασίσαμε, τελείωσε. Όχι, μην τον διώξεις. Μα σου είπα ότι εγώ φταίω για ό,τι έγινε. Μη στεναχωριέσαι, Πάτη. Ηρέμησε. Είναι καλύτερα έτσι. Ηρέμησε. Δεν φταίσαι σε τίποτα, εσύ. Άφησε τους, Πάτη. Αν θες να διώξεις κάποιον, διώξε εμένα, μαμά. Η μόνη που πρέπει να φύγει από εδώ είμαι εγώ. Αν δεν διώξε με. Φτάσαμε!
Δεν ξέρω τι να πω, Γκονσάλο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχεις πει ευχαριστώ 1.000.000 φορές, νομίζω. Δεν θα σταματήσω να το επαναλαμβάνω. Γιατί αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Ωραία. Νομίζω όμως ότι σε περιμένει μια έκπληξη έξω. Να κατεβώ. Ναι. Αγάπη μου, ήρθες. Μαρτίν. Το κουμπ απάντησε. Δεν ξέρεις τι είμαι ικανή να κάνω. Δεν ξέρει. Κοίτα. Κοίτα, Φρανσέσκα. Λοιπόν, πες τον Μπρούνο τι είσαι ικανή να κάνεις. Πες του. Το φως του να φέρει.